ευχαριστώ για αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Για αυτή την εντυπωσιακή συγκέντρωση εδώ, στη σκιά της Ακρόπολης. Σας ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας, ψηλά τις σημαίες της πατρίδας μας. Πάμε μαζί για τη μεγάλη νίκη. Η παρουσία σας σήμερα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Όμως και τα μανίκια για να χτίσει ενωμένη το μέλλον της. Το μέλλον που μας αξίζει. Το μέλλον που μπορούμε να υλοποιήσουμε μαζί. Από εδώ λοιπόν, από την καρδιά της πρωτεύουσας, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή ψηφίζουμε, τη Δευτέρα γυρίζουμε σελίδα. Σε 7 Ιουλίου, στις 7 Ιουλίου παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και στις 7 Ιουλίου το βράδυ ανατέλει, θα ανατείλει η φωτεινή Ελλάδα που μας αξίζει, που αξίζουμε όλες και όλοι. Χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας με εμπιστεύτηκαν και με ανέδειξαν πρόεδρο αυτής της μεγάλης, της ιστορικής παράταξης. Ανέλαβα τότε μια δέσμευση απέναντί σας, να ενώσω, να μεγαλώσω και να ανανεώσω την παράταξή μας, να την ξανακάνω με διαφορά την ισχυρότερη παράταξη στη χώρα μας. Από την πρώτη στιγμή μίλησα για μια συμφωνία αλήθειας που θα φέρει ισχυρή ανάπτυξη προς όφελος όλων. Τήρησα αυτή τη συμφωνία. Και έτσι σήμερα, δύο συνέδρια, δεκάδες ημερίδες, εκατοντάδες συγκεντρώσεις έχουν ήδη εγκρίνει το πρόγραμμά μας. Προσωπικά, γύρισα δύο και τρεις φορές, κάθε φορά της πατρίδας μας, ακούγοντας τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον συνταξιούχο, τον δημόσιο υπάλληλο, αλλά και τον άνεργο, τη νέα μητέρα, το φοιτητή. Το είπα και το έκανα, αφού κράστηκα το βουβό πόνο τους. Αλλά ένιωσα και την ελπίδα τους, ότι μια καλύτερη μέρα μπορεί επιτέλους να ξημερώσει για την πατρίδα μας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της χώρας. Είναι το ευρύ πατριωτικό ρεύμα όλων των Ελλήνων και είναι έτοιμη να εκφράσει όλους όσοι ζητούν σιγουριά αλλά και πρόοδο. Έτοιμη είναι και η παράταξη να αναλάβει και πάλι τις ευθύνες της, όπως το έκανε σε δύσκολες συγκυρίες στο παρελθόν, όπως το έκανε με τον Κώστα τον Καραμαλή, όπως το έκανε με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Τους ευχαριστώ και τους δύο για την εμπιστοσύνη που περιβάλλουν, όπως το έκανε με τον Βαγγέλη τον Μελμαράκη. Ξέρουμε τον δρόμο και ξέρουμε πώς θα πάμε επιτέλους στην Ελλάδα μπροστά. Σας ζητώ λοιπόν να μου δώσετε τη δύναμη να υπηρετήσω τον τόπο μου, να ενώσω τους Έλληνες και να κυβερνήσω αποτελεσματικά, με όπλο την αλήθεια και με ένα πονηρό αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτή τη δέσμευση λοιπόν την αναλαμβάνω εδώ στο Θησείο, στη σκιά της Ακρόπολης, δίπλα στην αρχαία αγορά και στην Κνίκα, στον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία, στον τόπο που αγκαλιάζει η ιστορία. Γι' αυτό και αποτελεί πρόσθετη δέσμευση και ευθύνη. Μου έρχονται στο μυαλό σε αυτόν τον ιερό τόπο τα λόγια του Αγάθωνα. Τρία πράγματα πρέπει να θυμούνται όσοι άρχουν, δηλαδή όσοι κυβερνούν. Πρώτον,
ότι άρχουν επί ανθρώπων. Δεύτερον, ότι άρχουν σύμφωνα με τους νόμους. Και τρίτον και κυριότερον, ότι δεν άρχουν για πάντα. Αυτές είναι οι αρχές που με οδηγούν. Κάποιοι, ειδικά την τρίτη αρχή, την ξέχασαν. Γι' αυτό και θα τους στείλετε το μήνυμα την Κυριακή. Αυτές οι αρχές με οδηγούσαν πάντα στην πολιτική μου διαδρομή. Θα αποτελέσουν και για μένα φάρο και θα μου θυμίζουν ότι η εξουσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι απλά το εργαλείο για να κάνουμε τις ζωές των πολιτών καλύτερες. Ο καιρός ήρθε ήδη. 48 ώρες το γαλάζιο θα κυματίζει και πάλι στη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, απόψε στην Αθήνα σε αυτή την εντυπωσιακή συγκέντρωση που μας θύμισε κάτι από άλλες εποχές, ολοκληρώνουμε ένα προεκλογικό αγώνα που επέλεξα να είναι διαφορετικός. Αύριο τελευταία μέρα θα βρεθώ στη Μακεδονία μας και θα ολοκληρώσω την προεκλογική μας εκστρατεία στη Θεσσαλονίκη μας. Ο αγώνας είναι διαφορετικός. Μία μεγάλη συγκέντρωση κάναμε τη σημερινή, αλλά έκανα εκατοντάδες συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Θα κάνουμε την Κυριακή τη γιορτή όλων των Ελλήνων, γιατί η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι η νίκη όλων των Ελλήνων, είναι η νίκη της Ελλάδος. Ψηλά τις σημαίες, πάμε μαζί, πάμε μαζί μέχρι τη μεγάλη, μέχρι την τελική νίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την εμπιστοσύνη σας. Στις 7 Ιουλίου η πατρίδα μας γυρίζει επιτέλους σελίδα.